Μια σειρά από μείζωνα ζητήματα για ολόκληρη την Πελοπόννησο καταπιάνεται η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος, η λειτουργία της οποίας ξεκίνησε με την πρώτη της συνεδρίαση και τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλες τις παρατάξεις. Σκοπός μας είναι να γνωμοδοτούμε άμεσα για τα ζητήματα περιβάλλοντος και χωροταξίας που έρχονται στην Επιτροπή, για να μην χάνονται οι αυστηρές προθεσμίες του νόμου και να φαίνεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου ότι δεν γνωμοδοτεί και δεν παίρνει θέση σε σοβαρά ζητήματα που γίνονται στη χωρική μας λειτουργία, το οποίο λόγω και και του μεγάλου μεγέθους του Περιφερειακού Συμβουλίου και του πλήθους των θεμάτων που αντιμετώπισε, μπορεί να συνέβαινε τα προηγούμενο διάστημα. Εμείς είμαστε ένα πιο ευέλικτο όργανο. Η απόφαση ήταν να εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις. Γι' αυτό το λόγο επιλέχθηκε και αυτός ο μαγικός αριθμός 15 των μελών στην Επιτροπή, γιατί αυτός ο αριθμός έδινε την εκπροσώπηση σε όλες τις παρατάξεις έτσι όπως προέκυψαν από τις περιφερειακές εκλογές. Το στίγμα άλλωστε ξεκαθαρίστηκε από την πρώτη στιγμή, αφού ήρθαν δύο πάρα πολύ σοβαρά θέματα προς συζήτηση. Έχουμε την καταψήφιση της ΜΠΕ για το υδροηλεκτρικό στην Έδρα και την καταψήφιση της ΜΠΕ για το βιοαέριο. Εάν τα θέματα αυτά ήταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σας υπογράφω με τα λόγου γνώσεως ότι δεν θα είχαμε αποφάσεις. Αυτό το πράγμα έρχεται, ενώ δεν θα είχαμε άμεσα, δεν θα είχαμε σήμερα αποφάσεις. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η συγκεκριμένη Επιτροπή, άμεσες, γρήγορες αποφάσεις για να μην λαμβάνονται και να μην γίνονται δράσεις στην περιοχή μας, ερήμην μας. Διαπιστώνουμε ότι σοβαρά θέματα, μεγάλα θέματα, όπως είναι πάρκα αεολικά 128 ΜΒ, τεράστια δηλαδή, τα οποία επηρεάζουν την οικονομία και τη ζωή ευρύτερων περιοχών, σοβαρά θέματα όπως είναι το εργοστάσιο βιοαερίου στην Τρίπολη, αντί να έρχονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έρχονται σε επιτροπές. Είναι μια υποβάθμιση. Όποια ισχύ έχει ακριβώς η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έτσι ακριβώς την ίδια ισχύ έχει και η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής του Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Και άλλωστε το πρώτο δείγμα φάνηκε σε ό,τι αφορά στις γνωμοδοτήσεις. Ήταν ξεκάθαρα αρνητική η απόφαση στην εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου στη βιομηχανική περιοχή. Όπως αναμενόταν, ομόφωνα γνωμοδοτήσαμε αρνητικά. Η υπηρεσία μας, όταν έλαβε και την πρόσφατη απόφαση της ΔΕΙΑΤ, τροποποίησε την γνωμοδότησή της σε αρνητική και εκφράσαμε όλοι μαζί, με εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής, μια αρνητική γνωμοδότηση σε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά μια επένδυση που είναι σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που θέλουμε να έχουμε στην ΒΠΕ της Τρίπολης και στην Τρίπολη γενικότερα και προφανώς με κινδύνους περιβαλλοντικούς και για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις και για τους εργαζομένους και για τους κατοίκους της περιοχής.